Οργισμένος, ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη, που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, συνομιλεί με τη δήμαρχο Κασάνδρας στην είσοδο της εισαγγελίας πρωτοδικών στον Πολύγυρο. Τα αναπάντητα ερωτήματα προς τη δήμαρχο, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, πέφτουν βροχή. Η απόγνωση του τραγικού πατέρα είναι εμφανής. Η δήμαρχος Κασάνδρας, η οποία έχει κληθεί σε απολογία από την αποκεντρωμένη διοίκηση κατά την έξοδό της από την εισαγγελία, δήλωσε ότι δείχνει κατανόηση για τον θυμό που εξέφρασε ο πατέρας του 19χρονου. Ο πατέρας είναι ένας πονεμένος άνθρωπος που έχασε το παιδί του και ό,τι και να πει έχει δίκιο. Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Τη δική του εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής δίνει ο νεαρός χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού. Είπα θα το βάλω λίγο δυνατούτσικα, δεν είπα θα το βάλω τέρμα. Το όριό του που με είχαν πει ήταν μέχρι 50 ή 60, εγώ το είχα βάλει μέχρι τα 60. Πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης καταγγέλει στο Open ότι δεν είχε λάβει ποτέ εκπαίδευση ως χειριστής των παιχνιδιών και ότι πολλές φορές χειριστής στο Crazy Dance αναλάμβανε ο ανήλικος γιος του επιχειρηματία. Ήμουνα μερικές φορές στο Crazy Dance. Με έλεγε να τον βοηθήσει ο γιος του. Σε κάνει εκπαίδευση για το Crazy Dance? Όχι, όχι. Για κάποια άλλα τα μηχανήματα? Όχι. Δεν εκπαίδευε κανέναν. Ο προϊστάμενος εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλίδης, ζήτησε χθες να επισπεύσει τις διαδικασίες ο προϊστάμενος πρωτοδικών Πολυγύρου και να αναλάβει ο ίδιος και τις τρεις έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Η πρώτη έρευνα αφορά το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό, η δεύτερη το καθεστώς λειτουργίας του Λούνα Πάρκ και η τρίτη τις πιστοποιήσεις που έλαβε για να λειτουργήσει τόσο φέτος όσο και τα προηγούμενα χρόνια.